Αύγουστο, ναι, είναι πριν τη συνέντευξη, γιατί έχει κάποια σημεία που χρήζουν να μας τα φωτίσετε, παρότι το 39 τεύχος λέει πολλά. Θέλω να σε ρωτήσω πώς εισπράτετε εσείς ως συντακτική ομάδα όλη αυτή την ιστορία που σήμερα κορυφώνεται με διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για τα όσα είπε ο Σόιμπλε για τον κύριο Βαρουφάκη, τους χαρακτηρισμούς. Τι είναι αυτό, είναι όξυνση πραγματική, είναι όξυνση επικοινωνιακή για το εσωτερικό εκατέρωθεν, πώς το βλέπετε? Νομίζω ότι είναι διάφορα πράγματα μαζί. Δηλαδή, τώρα, εγώ δεν θα μιλήσω επί της ορθότητας της στρατηγικής, δεν είναι και η δουλειά μου. Άλλωστε, ο καθένας μπορεί να αποφασίσει και ανάλογα με την πολιτική του τοποθέτηση. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι γενικώς υπάρχει μια προσπάθεια να διαφωτιστεί η σχέση μεταξύ της Γερμανίας και άλλων κρατών και φυσικά πρωτίστως της Ελλάδας και να διαφανεί η ανισορροπία. Κάτι το οποίο κάνει η κυβέρνηση, ας πούμε, τουλάχιστον προσπαθεί να κάνει, είναι το εξής, να πει ότι εφόσον η υπόθεση της ελληνικής διαπραγμάτευσης του ελληνικού χρέους των ελληνικών οφειλών είναι με τέτοιο τρόπο τελματωμένη μέσα σε αυτήν την ηθικολογία, θα μου επιτρέψετε να πω, που εκπορεύεται από τη γερμανική και ευρωπαϊκή πλευρά. Οι Έλληνες δεν πληρώνουν τα χρέη τους, πήραν λεφτά του Σλοβάκου φορολογούμενου και τώρα δεν θέλουν να κάνουν μεταρρυθμίσεις, όλα αυτά τα οποία ακούμε. Αντίστοιχα, εμείς θα προσπαθήσουμε να διευρύνουμε το πεδίο αυτής της αντιπαράθεσης και να πούμε ότι μήπως ό,τι λέτε ότι ισχύει για μας ισχύει στην πραγματικότητα και για σας εκ των προτέρων. Είναι δηλαδή μια στρατηγική κατάδειξης μιας ανισομέρειας, μιας ανισορροπίας της ισχύως μεταξύ των δύο κρατών και της προσπάθειας επιβολής. Mm-hmm. Το που θα οδηγήσει θα δείξει. Πάντως δεν είναι παράλογο γενικά αυτό το άνοιγμα της αντιπαράθεσης σε άλλους τομείς. Θα έλεγε κανείς ότι το παράλογο ήταν η προηγούμενη στρατηγική η οποία αποδεχότανε τόσο αυτονόητα ότι όλα αυτά τα θέματα θα τα εξέταζε το καθένα μόνο του χωρίς να προσπαθεί, ας το πούμε, διπλωματικά να τα διευρύνει. Μάλιστα. Για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, η πλευρά Σόιμπλε και ο τρόπος που αντιδρά, διότι έχουμε μια συμφωνία στις 20 Φεβρουαρίου, καλή ή κακή, αυτό ας το αφήσουμε, έχουμε μια συμφωνία. Από την επαύριο κιόλας της συμφωνίας, ο Σόιμπλε κάνει ό,τι μπορεί για να την υπερβεί και αυτή, με συνεχώς υποδείξεις. Είναι επικοινωνιακό για το δικό του εσωτερικό ή απηχεί ουσιαστικά τη γνήσια ανώθευτη άποψη της γερμανικής πολιτικής για το που πρέπει να πάει το πράγμα με μια, τουλάχιστον μια αρεστή κυβέρνηση? Δεν νομίζω ότι υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στα δύο. Όπως στη δική μας περίπτωση, αυτή η στρατηγική έχει και ένα αποτέλεσμα στο δικό μας εσωτερικό ακροατήριο, το οποίο κολακεύει και το οποίο κάνει να αισθάνεται έτσι μια πατριωτική έξαρση. Άλλο τόσο και οι δηλώσεις του Σόιμπλε κολακεύουν το δικό του εσωτερικό ακροατήριο και όλο το μύθο περί των αχάριστων Ελλήνων κτλ. Ταυτόχρονα, είναι σαφές ότι ο Σόιμπλε κάνει ό,τι μπορεί για να αποσταθεροποιήσει μια κυβέρνηση η οποία δεν είναι τόσο καθ' αυτή το μεγάλο του πρόβλημα, όσο το τι προϊονίζεται για χώρες όπως είναι η Ισπανία, ακόμη και η Γαλλία σε μερικούς μήνες από τώρα. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος για τη γερμανική πολιτική, όπως ξέρουμε όλοι. Συνεπώς, ναι, υπάρχει μεν μια συμφωνία. Ο τρόπος με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει να διαπραγματευτεί, δηλαδή δημόσια με αλλεπάλληλες δηλώσεις, με αλλεπάλληλες εμφανίσεις και ούτω καθεξής, είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς πηγαίνει κόντρα στην γερμανική αντίληψη περί διαπραγματεύσεων, οι οποίες συνήθως είναι κλειστές και σκοτεινές σε σχέση με το κοινό, με το βλέμμα του κοινού. Και αυτό το πράγμα ο Σόιμπλε φροντίζει να το δηλώνει σε κάθε ευκαιρία, ελπίζοντας ότι είναι αρκετά εκνευριστικό για τους Έλληνες ομολόγους. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στη συνέντευξη που φιλοξενείται στο τελευταίο τεύχος του Unfollow με την πρόεδρο της Βουλής, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, και δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι ό,τι τη ρωτήσατε για την υπόθεση των γερμανικών οφειλών και του αναγκαστικού κατοχικού δανείου, το είδαμε πριν δύο μέρες να συντελείται στη Βουλή. Δηλαδή, και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, η πρόεδρος της Βουλής φαίνεται ότι ό,τι λέει συνεντεύξεις και ό,τι έλεγε προεκλογικά το τήρει για την ώρα και μετεκλογικά και μέσα στη Βουλή. Είναι έτσι? Ναι, έτσι φαίνεται.
Και αυτό ίσως θα πρέπει να μας βάλει και σε κάποιες σκέψεις. Ναι. Σε σχέση με τα ρεπορτάζ τα οποία, πολλά ρεπορτάζ τα οποία ήταν το φως της δημοσιότητας για υποτιθέμενο ρήγμα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και διάσταση μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, προβλημάτων που δημιουργεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Νομίζω ότι μια τέτοια στρατηγική από πλευράς της Προέδρου της Βουλής μάλλον θα έπρεπε να μας υποψιάζει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια συλλογικότερη στρατηγική. Ότι έχει αναλάβει δηλαδή με κάποιο ρόλο, με κάποιο τρόπο, τον ρόλο της έμπρακτης συνείδησης αυτού του κόμματος και βγάζει προς τα έξω ως πολιτιακός παράγοντας τα πράγματα τα οποία η κυβέρνηση δεν μπορεί να πει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ή στον ίδιο ακριβώς χρόνο, επειδή ακριβώς δεσμεύεται από τον ρυθμό των διαπραγματεύσεων στο Eurogroup. Κάτι τέτοιο εμένα μου φαίνεται πιθανότερο επί του παρόντος, παρά η Ζωή Κωνσταντοπούλου να βγαίνει και να λέει τα αντίθετα από αυτά που θεωρεί η κυβέρνηση. Που στο κάτω-κάτω, στο θέμα των γερμανικών επανορθώσεων, αποδείχθηκε ότι δεν είναι καν τα αντίθετα. Σωστά. Ωστόσο, μιας και το έθεσες, και καλά έκανες και το έθεσες, από το όλο κλίμα της συνέντευξης βγάλατε το συμπέρασμα, και μετά θα πάμε στην ουσία της συνέντευξης, ότι πέρα από αυτό, ότι ενδεχομένως να λειτουργεί, ας το πούμε, και να λέει πράγματα που δεν μπορούν να πούν οι άλλοι, όχι συνεννόηση, στην ίδια πολιτική πλεύση, είναι μόνο αυτό ή οικοδομείται αργά αλλά σταθερά και ένα ηγετικό προφίλ της Ζωής Κωνσταντοπούλου? Αυτό νομίζω είναι λίγο νωρίς για να το πούμε. Είμαι βέβαιος ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ως μια πολιτικός η οποία είναι πάρα πολύ προσεκτική και στρατηγική στις κινήσεις της, δεν θα άφηνε να διαφανεί κάτι τέτοιο ακόμη κι αν υπήρχε. Mm-hmm. Νομίζω, αλλά αυτή είναι η ερμηνεία μου, ότι αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει μια στρατηγική διαπραγμάτευσης όπου ένα κομμάτι θα πρέπει να ακολουθεί τον ρυθμό που επιβάλλεται, έστω σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν όχι απόλυτα, από το Eurogroup. Ένα άλλο κομμάτι όμως της παράταξης, γιατί δεν είναι κυβέρνηση, κυρία Κωνσταντοπούλου, θα πρέπει να φροντίζει να μην φεύγει από τη δημόσια ατζέντα η πεποίθηση πως ζητήματα σαν το χρέος, σαν τις αποζημιώσεις και ούτω καθεξής δεν έχουν κλείσει, αλλά μπορούν ανα πάσα στιγμή να επανέλθουν. Κάποιος πρέπει να την κάνει αυτή τη δουλειά. Και νομίζω ότι έχει αναλάβει να την κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Πες μας κάτι, στο τεύχος 39 που φιλοξενείται τη συνέντευξη αυτή του Unfollow, έχετε κάνει και μία ερώτηση για το τι πραγματικά συνέβη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την άτυπη ψηφοφορία γύρω από τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Ποια είναι η απάντηση και πώς την αποκωδικοποίησατε, κυρία Κωνσταντοπούλου? Διαφοροποιήθηκε δηλαδή, θέλω να πω, και σημαίνει κάτι αυτό, ή δεν το διατυπώνει έτσι? Η κυρία Κωνσταντοπούλου αρνήθηκε να μας απαντήσει για το τι γίνεται σε μια κλειστή ομάδα. Α. Μας είπε και λίγο χαριτωμένα, ρεπορτάζ έχετε γι' αυτό, κάντε ρεπορτάζ, εγώ δεν μιλώ για όσα έγιναν μέσα στην κλειστή ομάδα καθ' αυτή. Ξέρουμε από το ρεπορτάζ ότι ναι, η κυρία Κωνσταντοπούλου διαφοροποιήθηκε, αλλά διαφοροποιήθηκε ως προς τι. Η άποψη της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που νομίζω υποστηρίζει τη δική μου προηγούμενη ερμηνεία, mm-hmm, για αυτή τη διτή στρατηγική, είναι ότι εδώ έχουμε ένα ανακοινωθέν του Eurogroup, είναι μια ανακοίνωση αυτή, και έχουμε και μια σειρά email του Υπουργού Οικονομικών προς τον πρόεδρο του Eurogroup. Η Ελληνική Βουλή δεν ψηφίζει ανακοινωθέντα και email. Δεν νομοθετούμε αυτή τη στιγμή, δεν βγάζουμε κάτι το οποίο να είναι μια διεθνής σύμβαση. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι μια προσωρινή συμφωνία για να διαπραγματευτούμε για μια σύμβαση. Συνεπώς δεν έχουμε να φέρουμε τίποτα στη Βουλή. Α, μάλιστα, έτσι δίνει και την ερμηνεία γιατί δεν έρχεται στη Βουλή. Ακριβώς. Γιατί είναι η άποψή της ότι δεν πρέπει και να έρθει στην Βουλή. Ναι, ναι. Και τη ρωτήσαμε συγκεκριμένα, εννοείται ότι αν δεν έρθει για ψηφοφορία στη Βουλή και για συζήτηση, θα πρέπει να κυρωθεί με κάποιο άλλο τρόπο θερυπήν πράξη νομοθετικού περιεχομένου? Είχαμε εμείς στο μυαλό μας τι κάνανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε. Και μας λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, σε καμία περίπτωση τόσο η πράξη νομοθετικού περιεχομένου όσο και η εισαγωγή προς συζήτηση στη Βουλή είναι πράξεις που αφορούν νομοθετήματα ή συμβάσεις. Εδώ δεν έχουμε νομοθετήμα ή σύμβαση. Θα πάμε στη διαπραγμάτευση και όταν προκύψει μία σύμβαση η οποία θα προτείνουμε να είναι δεσμευτική για το ελληνικό κράτος, αυτή θα έρθει στη Βουλή για συζήτηση εξαντλητική όπως πρέπει. Αυγουστίνο Ζενάκο, θέλω να σε ρωτήσω όμως, μετά τη συνέντευξη αυτή στο Unfollow, στο τέφος 39,
το υπενόησες, καλλιεργήθηκε μια ολόκληρη ιστορία ότι η τελευταία συνέντευξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο Unfollow επικυρώνει τις ηγετικές της βλέψεις, τη διαφοροποίησή της από την γραμμή της ηγετικής ομάδας κτλ. Τα ακούσατε αυτά? Βεβαίως, τα ακούσαμε, τα παρακολουθούμε. Βρήκατε σε κάποιο σημείο της συνέντευξης ότι, αν μη τι άλλο, έχει μια διαφορετική προσέγγιση από την προσέγγιση της κυβέρνησης? Από την προσέγγιση της κυβέρνησης δεν θα το έλεγα. Από την προσέγγιση συγκεκριμένων μελών της κυβέρνησης βεβαίως υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Ας πούμε για το ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων. Είναι σαφές ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου λέει επανεξέταση σε όλα, δεν θα ψήφιζα ιδιωτικοποίηση, δεν μπορώ να σκεφτώ καμία ιδιωτικοποίηση την οποία θα υπερψήφιζα, ενώ βλέπαμε τις ίδιες ακριβώς ημέρες να πηγαίνουν υπουργοί στην Κόσκο και να δηλώνουν ότι δεν απειλείται σε καμία περίπτωση το στάτους της κινέζικης εταιρείας στο λιμάνι του Πειραιά. Βλέπουμε λοιπόν τέτοιες διαφοροποιήσεις. Το κατά πόσο αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα που βγάζουν όλα αυτά τα ρεπορτάζ, ότι αυτό είναι η ηγετική κίνηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου ή ότι συνιστά ρήγμα στην κυβέρνηση, δεν θα πήγαινα ως εκεί. Διότι νομίζω ότι αυτό είναι περισσότερο η τροφή της καθημερινής δημοσιογραφίας, κάτι πρέπει να πούμε, κάποια σύγκρουση πρέπει να συντηρήσουμε. Νομίζω ότι είναι σε μεγάλο βαθμό αυθαίρετο το συμπέρασμα. Πιστεύω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου αναλαμβάνει να υπερασπίζεται τη ριζοσπαστική ατζέντα της παράταξης σε μια στιγμή στην οποία από το ρυθμό της διαπραγμάτευσης η κυβέρνηση οδηγείται στο να χαμηλώνει τους τόνους. Και να χαμηλώνει τους τόνους, διότι σε άλλες περιπτώσεις, όπως είδαμε και από την κίνηση του κυρίου Κοτζιάκη ούτω καθεξής, τους σηκώνει και τους τόνους, δεν τους χαμηλώνει μόνο. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε ως εξής. Από όλη τη συνέντευξη, την οποία αναλυτικά μπορεί να διαβάσουν όσοι ενδιαφέρονται, παίρνοντας το Unfollow, τεύχος 39. Ναι, είναι και μεγάλη. Είναι πολύ μεγάλη. Θέλω να σας ρωτήσω, από όλη τη συνέντευξη, τι μένει σε εσάς, φεύγω από το ρόλο του πολιτικού Ζωής Κωνσταντοπούλου, ως Προέδρου της Βουλής, πιστεύετε, μείνατε με την εντύπωση ότι θα αλλάξουν πράγματα στη λειτουργία του Κοινοβουλίου έτσι όπως την είχαμε συνηθίσει? Κοιτάξτε να δείτε, το τι θα επιτευχθεί τελικά είναι ανοιχτό ζήτημα. Η πρόθεση είναι ξεκάθαρη. Η κυρία Κωνσταντοπούλου και ως νομικός ξέρει ακριβώς τα όρια του τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει βάσει του συντάγματος και του κανονισμού μία πρόεδρος της Βουλής. Συνεπώς τα διάφορα πράγματα τα οποία λέγονται είναι προς εντυπωσιασμό, δεν κάνει παράτυπα πράγματα. Από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι ο κανονισμός και το Σύνταγμα προσφέρει στην Προεδρία της Βουλής ένα εύρος κινήσεων, λειτουργιών και δυνατοτήτων που μέχρι πρότινος ήταν ανεκμετάλλευτο. Κανένας δεν το είχε ενεργοποιήσει. Μισό λεπτό, να μας το διευκρινίσει αυτό. Με αυτό που σας είπε στη συνέντευξη και με αυτό που βλέπετε στην πρακτική της, δεν συμμερίζεστε δηλαδή την άποψη ότι κάνει πολιτική χρησιμοποιώντας το ρόλο της Προέδρου της Βουλής? Σου λέω ότι ακριβώς κυκλοφορεί και επικρατεί. Βεβαίως. Αλλά δεν είναι ξένο, ναι, στον ρόλο του Προέδρου της Βουλής να κάνει πολιτική με αυτή την έννοια. Τι εννοούμε πολιτική? Δηλαδή το γεγονός ότι μπορεί να συστήσει επιτροπές, ναι, η Πρόεδρος της Βουλής, ή ότι μπορεί να επιβάλλει μια κοινοβουλευτική λειτουργία συγκεκριμένη, ας πούμε την παρουσία των βουλευτών, ή να διευκρινίσει τι λέει ένας συνταγματικός κανόνας τον οποίο παρερμηνεύει ένας βουλευτής μέσα στο κοινοβούλιο. Αυτά είναι πολιτικές, δεν είναι όμως παραταξιακές ή κομματικές πολιτικές. Έτσι. Επίσης δεν απαγορεύεται να λειτουργεί ως βουλευτής ο Πρόεδρος της Βουλής. Θέλω να πω ότι αυτό που είπα στην αρχή, η κυρία Κωνσταντοπούλου ξέρει ως νομικός τα όρια αυτών των πραγμάτων, τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει. Φαίνεται πολύ ασυνήθιστο, διότι κανένας προηγούμενος πρόεδρος της Βουλής δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο. Συνεπώς, δεν απαγορεύονται πολιτικές πρωτοβουλίες στην Προεδρία της Βουλής. Απλώς είναι συγκεκριμένες. Μπορεί, ας πούμε, να συστήσει επιτροπές, να προτείνει τη σύσταση επιτροπών, να προεδρεύσει σε αυτές τις επιτροπές. Μπορεί να κάνει μια σειρά τέτοιου είδους πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι οι δικογραφίες οι οποίες διαβιβάζονται στην Προεδρία της Βουλής είναι στη δική της ευχέρεια να τις προωθήσει. Όλα αυτά είναι πολιτικές κινήσεις. Όταν προέρχεσαι από ένα κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ που προεκλογικά έχει καταγγείλει μία σειρά κινήσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων σχετικά με σκάνδαλα, Siemens, υποβρύχια και ούτω καθεξής, τα θυμόμαστε όλα αυτά. Και όταν αυτά είναι δικογραφίες που κάθονται και αραχνιάζουν στα σεφτάρια της Προεδρίας της Βουλής,
το να τις ενεργοποιήσεις αυτές τις δικαιογραφίες είναι μια πολιτική κίνηση, δεν είναι? Προφανώς. Αυτά τα περιθώρια τα αφήνει το Ελληνικό Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής. Δεν είναι εκτός των νομίμων και τυπικών περιθωρίων. Θέλω να πω, θα δούμε μια Προεδρία της Βουλής πολύ πιο ενεργή. Το αν αυτό θα καταφέρει να αλλάξει την κουλτούρα του Κοινοβουλίου είναι ανοιχτό ζήτημα.